Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα και το καλοκαίρι μας ήρθε και αρχίσαν να ανάβουν οι ενδείξεις στο ταμπλό. Εντάξει, βενζίνη δεν έχω, το ξέρω. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο στο κανάλι Creek Rider. Πέρα από το άδειο τεπόι στο Creek Rider, το ανάβει και ένα κουμπάκι το οποίο του λέει ότι ήρθε η ώρα για σέρβις, ήρθε η ώρα για το πρώτο σέρβις στο Kawasaki Versys 6.5. Και καθώς πηγαίνω για καφέ με την παρέα μου, θα σας πω μερικά πραγματάκια για αυτά τα πρώτα 1.000 χιλιόμετρα. 1.000 χιλιόμετρα έχω κάνει με τη μηχανή, μισό λεπτό να δω αν φαίνεται. 1.002 χιλιόμετρα, στα 1.000 χιλιόμετρα πρέπει να κάνω το πρώτο σέρβις, αλλαγή λαδιών και όλα τα σχετικά. Τα πρώτα 1.000 χιλιόμετρα πέρασανε ήρεμα, ομαλά και χωρίς απρόοπτα, όχι ότι περίμενα απρόοπτα. Όσοι είδατε το επεισόδιο που κάναμε το ζωντανό με το Motorrider, ουσιαστικά έχετε καταλάβει τι θα σας πω τώρα, αλλά όσοι δεν το είδατε δεν πειράζει, θα τα επαναλάβω ξανά. 1.000 χιλιόμετρα λοιπόν, με τη μηχανή να κινείται ακριβώς όπως ορίζει ο κατασκευαστής, δηλαδή στα πρώτα 450 χιλιόμετρα δεν πήγα πάνω από 4.000 στροφές, στα επόμενα 200 χιλιόμετρα δεν ανέβηκα πάνω από τις 6.000 στροφές και από εκεί και μετά άντε να πήγα μέχρι 6.200. Κινήθηκα σε οδικό δίκτυο το οποίο κανείς το χαρακτηρίζει επαρχιακό, αγροτικό, κατσικοδρόμικρο μικρό και κινήθηκα και μόνος και με την κυρία Κρικρή και μάλιστα ας κλείσουμε τον αέρα και μάλιστα την Κυριακή κάναμε μια μεγάλη ωραία βόλτα 330 χιλιόμετρων με την παρέα μας στους Κρικρή, τους Κρικρή Riders, τους Riders of Crete. Παρατηρήσεις. Παρατηρήσεις τώρα. Τι παρατηρήσεις. Μια στιγμή να φύγουμε από αυτό το σημείο το οποίο όλοι δεν ξέρουν πώς να κινηθούν, γιατί δεν ξέρουμε πώς να κινηθούμε στους κόμβους. Παρατηρήσεις. Αν εξαιρέσει κανείς το γεγονός ότι έχω φάει αέρα λόγω του ανεμοθώρακα που εμένα δεν με προστατεύει, θα επαναλάβω ξανά τα κιλά μου και το ύψος μου, 1,85-95 κιλά, δεν έχω να κάνω καμιά αρνητική παρατήρηση. Η μηχανή είναι αυτή ακριβώς που περίμενα και κάνει όλα αυτά τα οποία θέλω εγώ, όλα αυτά τα οποία σας τα έχω εξηγήσει ήδη στα δύο πρώτα βίντεο για το μηχανάκι, δηλαδή κάνει ασφαλέστατο touring, κάνει πολύ άνετο commuting καθημερινό, μεταφέρει εμένα και την κυρία Κρικρή με άνεση ασφάλεια στον προορισμό της, έχει την απαραίτητη δύναμη και ροπή από χαμηλά, έχει αναρτησάρες. Ο φίλος μου Αντώνη, είχες απόλυτο δίκιο, οι αναρτησάρες της είναι καταπληκτικές. Η μηχανή μπαίνει πάρα πολύ ωραία στις στροφές και σας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι τώρα είχε θέμα στις στροφές. Αρχίζω, ακόμη και εγώ βλέπω ότι αρχίζω και βελτιώνομαι, αισθάνομαι να πατάω πιο σωστά. Κινήθηκα στο βόρειο οδικό άξονα που το καλοκαίρι είναι ένας δρόμος υπερβολικά επικίνδυνος με τρομερή κυκλοφορία, με πολλούς τουρίστες, κινηθήκαμε σε πάρα πολύ καλό ρυθμό. Εκεί που ήθελα να έχω την επιτάχυνση την είχα. Εκεί που ήθελα να έχω τα φρένα τα είχα. Δεν έχω ενεργοποιήσει μέχρι σήμερα τα ABS. Η αίσθηση στο συμπλέχτη είναι βελούδινη. Τίποτα. Καθώς συζητούσα με τη γυναίκα μου τώρα στη βόλτα, της έλεγα, ξέρεις κάτι,
Αυτή η μηχανή με έχει ξεαγχώσει. Έχει απίστευτη αυτονομία. Με τις ταχύτητες του στρωσίματος έχω κάνει 350 χιλιόμετρα, έλεγα προηγουμένως. Για να δω. 342 και βγάζει άλλα 100 χιλιόμετρα αυτονομία. Μια στιγμή να δω. Όχι. 23,4 χιλιόμετρα το λίτρο, δηλαδή γύρω στα 5 κάπου εκεί. Με έχει ξεαγχώσει, παιδιά. Με έχει ξεαγχώσει. Κάνω τις προσπεράσεις μου με άνεση και ασφάλεια. Πηγαίνω τις βόλτες μου χωρίς να πρέπει να ψάχνω ανά... Έρθα τώρα εδώ με τα φιλαράκια για καφέ. Χωρίς να πρέπει να σταματάω κάθε λίγο και λιγάκι. Όπως βλέπετε τώρα να βοσμίνει το KTRC το 1. Λοιπόν, δεν έχω να πω άλλα πράγματα. Αυτό που θα κάνω τώρα... Οπα, σιγά. Θα μείνει σε φώτη να τη ρίξεις. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω τώρα αύριο είναι να πάω να κάνω το πρώτο σέρβις των 1000 χιλιόμετρων. Γεια σου, τι κάνεις, εδώ παρέα με τα Vestrom. Να πάω να κάνω το σέρβις των 1000 χιλιόμετρων. Να πάω λιγάκι να δω για τη ρύθμιση της πίσω ανάρτησης και της μπροστά ανάρτησης. Αυτά, τίποτα άλλο, με τίποτα άλλο δεν θα ασχοληθώ. Και λιγάκι να ρυθμίσω τα φώτα. Αν έχει ανταποκριθεί στις προδοσίες μου, αναμφίβολα ναι. Η σύζυγος δεν υποφέρει από τη φασαρία. Συνολικά η μηχανή έχει έναν ωραίο ήχο. Συνολικά μιλάμε στο σύνολο. Τώρα τη βλέπετε έτσι γιατί περάσαμε και από βροχή. Στη βροχή στην οποία πήγε πάρα πολύ καλά. Είχα βάλει το traction control στο 2, στο setting 2, όλα καλά, όλα τέλεια. Αυτά, μέχρι το επόμενο, γιατί θα κάνουμε και άλλα επεισόδια, τώρα θα πάμε στον εξοπλισμό σιγά σιγά. Να είστε όλοι καλά, να κάνετε τις εγγραφές σας. Αν έχετε απορίες, τις λύνουμε, στέλνετε μήνυμα. Χάρηκα πάρα πολύ που φίλοι με ρωτάνε για τη συγκεκριμένη μηχανή, μέχρι πάρει και τηλέφωνο, τους μεταβιβάζω την πληροφορία όσο, έτσι όπως τη ζω εγώ, έτσι όπως την εκλαμβάνω εγώ. Ό,τι παρουσιάζει θα σου το πω. Έτσι, δεν έχω κανένα λόγο να το κρύψω. Πάω να πιω καφέ τώρα. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και για χαρά σε όλους.